Ακόμα δύο κρούσματα εξετάζονται ως ύποπτα για κορονοϊό στο νοσοκομείο Κοζάνης. Και σήμερα τα μέτρα στο νοσοκομείο είναι δρακόντια. Σε ορισμένους χώρους του νοσοκομείου υπάρχει απαγόρευση εισόδου. Επιπλέον 19 άτομα προσωπικό είναι σε καραντίνα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις. Σήμερα υπάρχουν δύο περιπτώσεις που εξετάζονται σαν ύποπτα κρούσματα. Δεν ξέρουμε, δεν πρέπει να επανικουβάλλουμε τον κόσμο και να λέμε τι γίνεται. Αλλά φαίνεται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ΙΟΔΗ και από την κυβέρνηση και οτιδήποτε όλα αυτά, πρέπει να δούμε ότι έχουμε κρυθεί σαν πανδημία. Αυτό πρέπει να λαμβάνουμε και όλοι μας. Όλοι μας να παίρνουμε τα μέτρα υγιεινής μας, να πληρώμαστε καλά όλα αυτά που λένε τις οδηγίες και οτιδήποτε και να εφευρεθούμε την προσοχή του κόσμου να μην μεταδώσουμε τον ιό. Πόσα άτομα είναι σε καραντίνα, αν είναι σε κατοίκον περιορισμό και αν υπάρχουν χώροι του νοσοκομείου που είναι εκτός εμβέλειας, που είναι κλειστά. Κοιτάξτε να δείτε, τα άτομα που έχουν βγει σε καραντίνα είναι 19 άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με τον συνάδελφο που ήταν από το νοσοκομείο της Καστοριάς που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Αυτοί είναι σε κατοίκον περιορισμό λόγω της οδηγίας που έχουν πάρει από τον ΙΟΔΗ για 14 ημέρες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αποδυναμώνεται το νοσοκομείο με προσωπικό με 19 άτομα αυτές τις ημέρες. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κατά τις οδηγίες του ΙΟΔΗ όλες οι απολοιμάσεις. Βέβαια, αυτές οι απολοιμάσεις με χλωρίνη, εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να καλύπτουν, πρέπει να γίνει σωστή απολοίμαση. Για να γίνει σωστή απολοίμαση, όμως, πρέπει να αδειάσουν οι χώροι και οτιδήποτε. Αυτό θα επιληφθεί το νοσοκομείο, η διοίκηση μαζί με τον ΙΟΔΗ και οτιδήποτε, να γίνουν κατάλληλες απολοιμάσεις. Τώρα το νοσοκομείο πώς μπορεί να λειτουργήσει με αυτά τα άτομα, ας το πούμε, θεωρητικά μείον. Το νοσοκομείο λειτουργεί, υπάρχουν τα άτομα αυτά που υπάρχουν και λειτουργεί. Με την προσπάθεια όλων αυτών, αν δεν παίρνουν ρεπό και οτιδήποτε, ότι καταλαβαίνετε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σε κάποια στιγμή να έχουμε κάποιο burnout, κάποια περιστατικά, κάποιοι συνάδελφοι να βγουν εκτός λόγω κούρασης και όλα αυτά. Αυτό θα το δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, ζητήσαμε να υπάρξουν άμεσες προσλήψεις οτιδήποτε. Έχουμε επισημάνει όλα αυτά τα χρόνια και να λέμε ότι υπάρχουν 40% ελλείψεις στο σύστημα. Αυτό φαίνεται σήμερα. Εμείς είμαστε εδώ, προσπαθούμε και να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες και να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο που θα έρθει στο νοσοκομείο. Για το θέμα του κορονοϊού, συνεδρίασε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης. Πάρθηκε απόφαση να ενταθεί η προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών για τα μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας. Ακούστηκαν από ακραίες προτάσεις μέχρι λογικές προτάσεις. Δηλαδή, εάν είμαστε ένα με 1,5 μέτρο απόσταση από τον ασθενή, εάν όταν μπαίνει μέσα του ρίχνουμε λίγο νόπνημα ή αν υπάρχει ζέλ και του κάνουμε μία αντισηψία. Εάν δεν συνοστίζονται πολύ μέσα στο φαρμακείο και περιμένουν έξω τη σειρά τους, δηλαδή διατηρούμε κάποια μέτρα ασφαλείας, νομίζω ότι θα το περάσουμε. Αυτό που βλέπετε κι εσείς σήμερα είναι ότι ο καλός Θεός της Ελλάδος μας δίνει έναν υπέροχο καιρό και έναν υπέροχο αέρα που αυτό και μόνο σκοτώνει τον κορονοϊό, εγώ νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, εμείς διαφυλάττουμε, έχει ενημερωθεί από εσάς κατά κόρον ο πληθυσμός για τα ατομικά μέτρα προστασίας. Υπάρχει ασπίδα. Σε δεύτερη φάση μπήκαμε όλοι να απολυμάνουμε χώρους και να κάνουμε αντισηψία σε μπάγκους, σε μεταλλικές επιφάνειες κλπ. Κλπ. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχω δει, με χλωρίνη καθαρίζουν τα πάντα. Επίσης, οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό έχουν πάρει μέτρα ασφαλείας. Κάποιες μεγαλύτερες στο αστικό κέντρο έχουν βάλει ένα άλλο μέτρο. Οι μισοί να πάνε στην εργασία και οι μισοί να πάνε την επόμενη εβδομάδα σε περίπτωση που έχουν κάποιο κρούσμα και μπουν σε καραντίνα να μην σταματήσει η διακίνηση. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα πάγωμα όχι μόνο στην αγορά, ο κόσμος έχει μαζευτεί, έχει αποφύγει τις περιττές επισκέψεις, ακόμα και τις αναγκαίες, όχι τις άκρως αναγκαίες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς χθες κάναμε μία έκκληση προς τον κόσμο ότι να παραμείνουμε σε αυτή την επαγρύπνηση. Ανήσυχοι είναι και οι επαγγελματίες. Οι οδηγοί ταξί καταγράφουν μείωση στο τζίρο τους, ενώ και οι επιβάτες εμφανίζονται άκρως ανήσυχοι. Κύριε Θανάση, είστε στην πιάτσα ακριβώς έξω από το νοσοκομείο. Ανησυχείτε? Χρόνια εδώ πέρα και επειδή γνωρίζω ότι τη διέλευση του κόσμου έχει πέσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες αισθητά αυτό που ακούστηκε εδώ με το νοσοκομείο. Περιττό να σας πω ότι η δουλειά μας έχει πέσει το 90% σε εμάς. Δεν κινείται κόσμος από λόγω που φοβούνται τώρα πάρα πολύ. Εσείς λέω πάντως είστε με μάσκα, τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας. Ασφαλώς, ναι. Μάσκα, πάντα παίρνοντας τα χρήματα, ξέρω εγώ, ή χαρτονομίσματα ή κέρματα, πάντα δουλεύουμε με το καθαρό ενόπνευμα, είναι πολύ βασικό για μας. Και επειδή έχετε να
Μιλάτε με πολίτες όλη μέρα. Οι πολίτες τι λένε, είναι φοβισμένοι? Είναι πάρα πολύ φοβισμένοι. Όσοι μπαίνουν, περισσότεροι με μάσκα. Εκεί και αυτό. Εσύ, πάνω σε αυτό το θέμα ασχολούμαστε όλοι. Έχει πέσει η κίνηση, έτσι? Ούτως άλλως ήταν πεσμένα τα πράγματα, τώρα περισσότερο. Τι να σου πω, άλλοι, εγώ δεν φοβάμαι ότι είναι να γίνει, να γίνει. Οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω που κινούνται και τα λοιπά είναι με μάσκες και τέτοια. Δεν ξέρω, δεν έχει επιλογή ο κόσμος σε κάποια πράγματα, πιστεύω εγώ. Δηλαδή, όπως εγώ δεν έχω επιλογή και είμαι εδώ. Πρέπει να δουλεύετε με όλες τις συνθήκες, έτσι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Και δεν μπορώ να έχω μία. Δηλαδή, θεωρώ περιττό. Εντάξει, κάνω τα χέρια μου και τι έγινε. Είναι φάσματα, είναι